Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ανέφερε ότι χρειάζονται κονδύλια για την αγροτική οδοποιία στη Θεσσαλία. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατένιμε στη Θεσσαλία 4,4 εκατομμύρια ευρώ για το έργο βελτίωση, πρόσβαση σε γεωργική γη και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας προχωρούν ταχύτατα τις διαδικασίες και πρέπει οι Δήμοι να είναι έτοιμοι ως τελικοί αποδέκτες ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις. Σύντομα θα προκηρυχθεί το μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά την βελτίωση των αγροτικών δρόμων στην περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και σε όλη τη χώρα. Θέλω να σας πω για όλη τη χώρα, το μέτρο αυτό έχει 20 εκατομμύρια και στην περιφέρεια Θεσσαλίας αντιστοιχούν 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και προβλήματα πολλά, διότι είναι λίγα τα χρήματα για τις ανάγκες της περιφέρειας Θεσσαλίας. Πάση περιπτώσει, εμείς αρχίζουμε με αυτά και δεν σταματάμε να διεκδικούμε στην αναθεώρηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης να μπουν στο μέτρο αυτό περισσότερα χρήματα, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν περισσότερα αιτήματα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δείκτες αξιολόγησης, οι οποίοι θα καθορίσουν ποια έργα πρόκειται να μπουν. Καλούνται οι Δήμοι να είναι έτοιμοι για να μπορέσουν να καταθέσουν προτάσεις μόλις ανοίξει αυτό το μέτρο.